Υπάρχουν πολλές εξηγήσεις. Ένα σύνθετο εκλογικό αποτέλεσμα, και ήταν το χθεσινό σύνθετο. Έχουμε πολλά να πούμε γι' αυτό, αν υπάρχει χρόνος. Βεβαίως. Είναι ανοιχτό σε ερμηνείες. Και προφανώς οι ερμηνείες σχετίζονται και με αυτό που λέμε υποκειμενική προσοικείωση του πραγματικού. Δηλαδή, από ποια μεριά βλέπεις, από ποια μεριά του ποταμού στέκεσαι. Είσαι ευχαριστημένος, είσαι δυσαρεστημένος, νιώθεις ότι εκπροσωπείσαι, νιώθεις ότι δεν εκπροσωπείσαι. Έτσι κι αλλιώς έχουμε μια κουλτούρα που έχει χαρακτηριστεί από παλιά και δεν έχει αλλάξει ο χαρακτηρισμός ως reactive παρά proactive, δηλαδή είναι πιο εντασιακή η πολιτική κουλτούρα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα. Ξέρετε, το ξέρετε καλά, δεν είμαι υπέρμαχος του ελληνικού εξαιρετισμού, ότι είμαστε μια τόσο διαφορετική περίπτωση. Όλες οι περιπτώσεις διαφορετικές είναι. Αλλά η ελληνική πολιτική κουλτούρα πράγματι έχει έντονο το εντασιακό στοιχείο. Οπότε, πρακτικά, όταν έχεις ένα τόσο σύνθετο σε όλα τα επίπεδα εκλογικό αποτέλεσμα, υπάρχουν ευχαριστημένοι, υπάρχουν δυσαρεστημένοι, υπάρχουν προβληματισμένοι. Ακούμε πολύ ενδιαφέρον τις τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις των ακροατών σας, το οποίο ξαναλέω είναι εύλογο. Πάντως κάπου εκεί κατατάσσεται η Ελλάδα, στο reactive. Λέει εδώ η Εύα, θα σας διαβάζω και μηνύματα και θα προχωράμε. Βέβαια. Η μεγαλύτερη εποχή, τι να πω, όταν μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, τι να μας περιμένει, μόνο ελάτε. Λέει ο Περικλής, ο άλλος νιώθει τρόμο ο ακροατής σου για τον Ηλία, τον έγκλειστο, όχι για αυτούς που πάνε να δώσουν Αιγαίο Θράκη, ενώ ήδη έχουν δώσει Μακεδονία. Μιλάμε για κλινική περίπτωση. Ο κύριος Κώστας, καλός φίλος της εκπομπής και μάλιστα καθηγητής παθολόγο ανατομίας στη Ρώμη, λέει καλημέρα. Πέρυσι Ιταλία, χθες Ελλάδα και ίσως ένα μήνα Ισπανία. Ακολουθούν του χρόνου οι ευρωεκλογές, όπου αν επαναληφθεί το ίδιο σενάριο, τότε θα αλλάξουν οι συσχετισμοί στο Ευρωκοινοβούλιο με σημαντικές επιπτώσεις από την είσοδο όχι απλώς άκρων αλλά άκρων άκρων. Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους όλοι αυτοί που πανευρωπαϊκά θέλουν ακόμη να αποκαλούνται αντιπρόσωποι της δημοκρατίας και του προοδευτικού χώρου. Κύριε Παπαδάκη, θα ξεκινήσω με το πρώτο που βεβαίως τη βραδιά των εκλογών που έχει ένα πολύ μεγάλο καταφανώς νικητή και τον 101ο πρωθυπουργό ιστορικά στη χώρα, αρξάμενη από την περίοδο του Ιωάννη Κολέτη που 6 μήνες περιέφερε την κάλπη, αλλά αυτός είναι όμως θεσμικά ο πρώτος εκλεγμένος πρωθυπουργός και φτάσαμε στον 101ο. Πέρα από αυτό, θέλω να μου πείτε αυτό που δεν πολύ ακούστηκε, πέρασε αβαβά. Η αποχή έσπασε κάθε ρεκόρ, είναι κοντά στο 48. Αν αποπληθωρήσει κανείς τα τεχνικά βοηθήματα έξω άκυρα λευκά, είναι παραπάνω, είναι 50+. Λέει κάτι. Βεβαίως λέει κάτι, κύριε Σακίνη. Είχαμε μια πολύ μεγάλη αποχή. Έχουμε ρεκόρ 20 αιτίας και είναι και από τα μεγαλύτερα ποσοστά αποχής που έχουμε ιστορικά στην Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία και λέει αρκετά. Η εύκολη ερμηνεία ή αν θέλετε η προφανής ερμηνεία είναι ότι οφείλεται, ενδέχεται να οφείλεται σε ένα συνδυασμό κόπωσης από 2 συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις καλοκαιριού και σχεδόν προεξοφλημένου αποτελέσματος, το τελευταίο θα έδινε μεγάλη σημασία. Ωστόσο όμως, κύριε Ζακίνη, δεν θα προέτρεπα να μείνουμε σε αυτό. Μπορεί να δείχνει και κάτι άλλο αν το συσχετίσουμε και με μια σειρά ερευνών. Εάν το συσχετίσουμε με μια σειρά ερευνών που εξελίσσονται, κάποιες εκ των οποίων έχουμε κάνει εμείς, πολλοί άλλοι κτλ., μπορεί να δείχνει μια προηγούσα απομείωση τη σχέση αντιπροσώπευσης με το πολιτικό σύστημα όπως αυτή εκφράζεται, υποστασιοποιείται από τους πολίτες. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε δει σε έρευνες μια διευρυμένη απαξία του πολιτικού συστήματος και του πολιτικού προσωπικού και έχουμε δει και μια σχετική απονεύρωση της δημόσιας εμπιστοσύνης. Δεν μπορεί να διαλάθει της προσοχής μας. Το πολιτικό σύστημα πάντα και το πολιτικό προσωπικό, όταν υπάρχει μεγάλη αποχή, λέει ότι θα ενσκύψει στο πρόβλημα. Εύχομαι αυτή τη φορά να το κάνει πραγματικά και να μην τελειώσει η συζήτηση με το πέρας των εκλογών. Ξέρω ότι εσείς δεν θα την τελειώσετε, αλλά αναφέρομαι στο πολιτικό προσωπικό. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να μας προβληματίσει. Από την άλλη μεριά, αυτός που συνειδητά απέχει, όσο έχει κάθε δικαίωμα, έτσι, γιατί δεν αντιπροσωπεύεται, ή γιατί προτίμησε να πάει για μπάνιο, ή γιατί δεν μπορούσε να πάει να ψηφίσει, γιατί είναι ένα νέο παιδί που δουλεύει για να ζήσει, γιατί υπάρχουν πολύ διαφορετικοί λόγοι. Σε κάθε περίπτωση, ειδικά αυτός που συνειδητά απέχει, τι κάνει? Εκχωρεί το δικαίωμα της απόφασης και της επιλογής σε όσους πήγαμε και ψηφίσαμε. Αυτό πρακτικά γίνεται. Δεν λέω αν είναι καλό ή κακό. Αυτά, ξέρετε, ανήκουν περισσότερο στη θρησκεία να αποφαίνεται για το καλό και το κακό. Εγώ λέω την οπτική μου για τα γεγονότα. Το εκχωρεί ένα δικαίωμα. Στο αποτέλεσμα αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα των προθέσεων και των βουλήσεων. Διότι έχει κάθε δικαίωμα πολίτη. Μα δηλαδή, βεβαίως. Ασφαλώς και μπορεί να είναι και αμυγός πολιτική στάση και υποψηφία. Βεβαίως.
αλλά όταν εδώ το λευκό και το άκυρο δεν προσμετρούνται, αυτοί που απέχουν αυτό πρέπει να το αντιληφθούν. Η πράξη τους είναι σεβαστή, είναι πολιτική στάση για πολλούς, όμως έχει ένα αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι αποφασίζουν οι άλλοι. Έτσι είναι η δημοκρατία. Έτσι είναι η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Καλύτερο πολίτευμα δεν έχει εφευρεθεί προς το παρόν στην παγκόσμια ιστορία κατά την ταπεινή μου αξιολογική κρίση, με όλα τα προβλήματα που μπορεί να έχει, και δεν το λέω και αυτό, θα ίσως μας χρειαστεί στη συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση έτσι λειτουργεί, έτσι είναι οργανωμένη και αυτή είναι η διαδικασία της αντιπροσώπευσης, όπου ειδικά η μέρα των εκλογών είναι η μέρα που ανήκει εξ ολοκλήρους πολίτες. Μου λένε εδώ κάποιοι για την αποχή ότι πόσοι δουλεύουν στα τουριστικά, πόσοι έχουν λεφτά να μετακινηθούν, και αυτά τα είπε ο κύριος Παπαδάκης. Άλλος λέει εδώ στο φίλο από την Ιταλία, το γιατρό που τον είχαμε γνωρίσει και τον καιρό της πανδημίας, πες του σε παρακαλώ, φαίνεται πως δεν χρειάζονται τελικά δεξιές, ακροδεξιές δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να φερόμαστε σε πολιταρχισμό και φασισμό. Αυτά δεν έχουν πολιτική ιδεολογία, είναι τρόπο σκέψη και συμπεριφορά και αφορούν τους πάντες. Κύριε Παπαδάκη, ποιες είναι καταρχάς οι βασικές σας διαπιστώσεις σε ένα χρονικό δύο διαφορετικών στο σύστημα εκλογικών αναμετρήσεων, στη συνέχεια όμως, στην πράξη όμως, έχουμε εκλογές σε δύο γύρους. Αυτό είχαμε στην πράξη. Ακριβώς αυτό είχαμε, κύριε Σαχίνη. Επισήμως είχαμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις διακριτές, γίνανε και με διαφορετική εκλογική νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση όμως πρακτικά είχαμε ένα διπλό γύρο. Στην εκπομπή σας, την επόμενη των προηγούμενων εκλογών, της 21ης Μαΐου, είχα αποτελμήσει μια πρόβλεψη και με ξέρετε ότι είμαι επιφυλακτικός με τις προβλέψεις, ότι το αποτέλεσμα τουλάχιστον ως προς τον νικητή και το σχηματισμό κυβέρνηση έχει προοικονομηθεί. Πράγματι αυτό συνέβη. Πράγματι δηλαδή, αυτό άλλος, είχατε ο πει. Ο μεγάλος νικητής των εκλογών είναι η Νέα Δημοκρατία που κεφαλαιοποίησε και την εκλογική δυναμική και την εμφαντική της νίκης στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Τι τη έδωσε ουσιαστικά, μια αξιόπιστη παράσταση νίκης επί του εκλογικού αποτελέσματος. Αλλά παράλληλα και μια αρκετά καλά οργανωμένη και στοχευμένη κινητοποίηση του κόμματος, που επιχείρησε να αποτρέψει τον κίνδυνο εξυχασμού αλλά και δυνητικές απώλειες, κυρίως προς τα δεξιά. Πέτυχε λοιπόν μια μεγάλη νίκη με ισχυρή αυτοδυναμία, πρακτικά πήρε ό,τι ζήτησε. Επιβεβαιώνει, κατά τη γνώμη μου, κύριε Σαχίνη, την κυριαρχία στον χώρο του κέντρου της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη, όπου πλέον και με δεδομένα και τα αποτελέσματα του 2019, γιατί η κρίση είναι σύγκριση. Ο κύριος Μητσοτάκης τι κάνει, δείχνει να παγιώνει την πολιτική του επιρροή και να τη μετατρέπει εξελικτικά στη σχέση αντιπροσώπευση. Θα μπορούσε κάποιος να μου πει, μα το κέντρο είναι επινόηση στην πολιτική επιστήμη. Ναι. Και πράγματι θεωρείται επινόηση. Ελάτε όμως που αρκετοί συμπολίτες μας αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι, πλοηγούμενοι έτσι στις διαιρετικές τομές, άρα έχει ηλική υπόσταση. Άρα προφανώς ενδιαφέρει. Πάμε τώρα στον ηττημένο. Μισό λεπτό. Εδώ υπάρχει ερώτημα. Σωστά το λέτε. Είναι τεχνική κατασκευή το κέντρο στην πολιτική επιστήμη. Ωστόσο, έτσι αντιλαμβάνεται ένα συντριπτικό κομμάτι τον εαυτό του και έτσι προσδιορίζεται. Για να τα λέμε να καταλαβαίνομαστε. Το ερώτημα είναι, αυτή η κυριαρχία στο κέντρο γίνεται με ιδεολογική πολιτική μετατόπιση ή με επικοινωνιακή μετατόπιση? Αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα. Είναι ένα κρίσιμο και δεν νομίζω ότι είμαστε ακόμα σε θέση να δώσουμε μια οριστική απάντηση, γιατί εξελίσσεται. Γι' αυτό είπα μια δυναμική μετατροπής σε σχέση αντιπροσώπευσης. Δεν είπα ότι έχει οριστικοποιηθεί, αλλά εξελίσσεται αυτό και σε σύγκριση με τις εκλογές του 2019. Προφανώς έχει να κάνει με ιδεολογικές μετατοπίσεις, προφανώς έχει να κάνει με πρωταγματικής φύσεως ζητήματα. Επί παραδείγματι, επικυριάρχησε στις διπλές εκλογές, όπως σωστά τις είπατε, το ζήτημα των πρακτικών αποκρίσεων στην πραγματική οικονομία, έπαιξε τεράστιο ρόλο. Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία? Επέβαλε την ατζέντα, κύριε Σαχίνη. Και αυτός που επιβάλλει την ατζέντα στην πολιτική συνήθως κερδίζει. Αυτό έκανε. Αυτό ήταν το κυριαρχικό θέμα, όπως και το ζήτημα της κυβερνησιμότητας. Mm. Η Νέα Δημοκρατία εξ αρχής έπεισε ότι αυτή μπορεί να παράσχει τη σταθερότητα στη διακυβέρνηση της χώρας. Έχουμε ιδεολογικές μετατοπίσεις. Μα φυσικά έχουμε ιδεολογικές μετατοπίσεις. Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το ΕΚΡΕΜΕΣ τίνει πια προς τα δεξιά. Βάζω την παράμετρο του κέντρου, αλλά το ΕΚΡΕΜΕΣ συνολικά, αν δούμε θα το δούμε, θα το δούμε. Προς τα δεξιά. Θα το δούμε αυτό. Λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, καλημέρα στον κύριο Παπαδάκη. Γιατί πλανάτε μια ανησυχία μετά την πρώτη εκλογική μάχη και πολύ περισσότερο μετά τη χθεσινή, όσον αφορά το ανεξέλεγκτο, την ασυδοσία που μπορεί να έχει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση? Λογοδοτούσαν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις κάπου τόσα χρόνια? Μας έπιασε τώρα ο καημός. Μια ερμηνεία από αυτό από τον κύριο Παπαδάκη. Πριν το πει ο κύριος Παπαδάκης, πρέπει να σου πω ότι ναι, δεν λογοδοτούσαν ως αυτοδύναμες. Είχαν όμως τουλάχιστον θεωρητικά την κατασκευή ενός ελέγχου από ισχυρές αξιωματικές αντιπολιτεύσεις. Εδώ έχεις, όχι ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχεις, έχεις κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση. Ελάτε, κύριε Παπαδάκη. Κύριε Σαχίνη, επιτρέψτε μου να πω
ότι με όλα τα προβλήματα και τις παθογένειες της, η τρίτη ελληνική δημοκρατία είναι καλύτερη που γνώρισε ο τόπος. Πάλι, η κρίση είναι σύγκριση. Έτσι. Δεν λέω ότι, είναι η... ότι δεν μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη σε σχέση με το ρυθμιστικό πλαίσιο. Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου, υπάρχουν θεσμοί, υπάρχουν δομές. Το στοίχημα είναι να λειτουργήσουν καλύτερα. Σε ό,τι αφορά αυτή την ανησυχία, ο φίλος ακροατής έχει δίκιο ότι συνήθως στην Ελλάδα αυτοδύναμες κυβερνήσεις είχαμε. Και μάλιστα ενίοτε και αυτοδύναμες κυβερνήσεις και με υψηλότερα ποσοστά παλιότερα και με μεγαλύτερο αριθμό εδρών. Αυτό όμως που είπατε εσείς, κύριε Σαχίνη, είναι που πρέπει να ενσκύψουμε περισσότερο. Τι συμβαίνει με την αντιπολίτευση? Το είχαμε συζητήσει και αυτό στις 22 Μαΐου. Τι ενδέχεται να συμβεί με την αντιπολίτευση? Τι έχουμε εδώ στην αντιπολίτευση? Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αξιωματική αντιπολίτευση δηλαδή, παραμένει αξιωματική αντιπολίτευση, αποσυσπηρώ και περαιτέρω. Χάνοντας 2,5 ποσοστιαίες μονάδες, θα μου πείτε είναι σημαντικό όταν έχεις μια τόσο μεγάλη ήττα στις 21 Μαΐου και αποσυσπηρώνεσαι περαιτέρω, ενώ το στίχημά σου είναι να συσπηρωθείς και να ενισχύσεις τις δυνάμεις σου. Άρα πρακτικά έχει υποστεί μια μεγάλη ήττα. Αυτό λένε τα δεδομένα. Mm-hmm. Παραμένει λοιπόν αξιωματική αντιπολίτευση, έχει σημαντικά απομειωμένη εκλογική επιρροή, διαθέτει, αν δεν απατώ, με το μικρότερο αριθμό βουλευτών που είχε ποτέ η αξιωματική αντιπολίτευση σε όλη τη μεταπολίτευση. Καν πρόταση μομφής από μόνο του δεν μπορεί να κάνει ως πάνω αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν έχει 50 έδρες. Τώρα, εδώ μπαίνουν μια σειρά από ζητήματα για το ΣΥΡΙΖΑ και για τον ΣΥΡΙΖΑ ταυτοτικά και για τον ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ΠΑΣΟΚ, το τρίτο κόμμα δηλαδή, επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε κάποια τροχιά ανόδου, βελτιώνει κατά μισή ποσοστία μονάδα, αλλά συνεχίζει να βελτιώνει τα ποσοστά του, κυρίως όμως, αυτό έχει το ενδιαφέρον, μειώνει τη διαφορά του με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή είναι 6 ποσοστίες μονάδες, θυμίζω το 19 ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τριπλάσια ποσοστά από το ΠΑΣΟΚ. Άρα έχουμε μια σημαντική αλλαγή δεδομένων. Έχουμε μια, νομίζω, αλλαγή πολιτικού σκηνικού, ειδικά σε σχέση με την αντιπολίτευση. Και επειδή είπα και προηγουμένως να βλέπουμε και το 2019, όχι μόνο την 21η Μαΐου, το ΠΑΣΟΚ έχει αυξήσει τα ποσοστά του σε ποσοστιαία μεταβολή κατά 45%. Άρα ένας νέος ανταγωνισμός που τον είδαμε, κύριε Σαχίνη, στην προεκλογική περίοδο αυτήν, ένας νέος ανταγωνισμός για την εκπροσώπηση της κεντροαριστεράς, έχει ήδη ξεκινήσει και ενδέχεται να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο όσο πλησιάζουμε και σε άλλες εκλογικές αναμετρήσεις, οι οποίες είναι οι περιφερειακές αυτοδιοικητικές εκλογές, που έχουν πολιτικό πρόσημο. Αν θέλετε τη γνώμη μου ως πολίτης, θα προτιμούσα να μην είχαν, αλλά δεν έχει καμία σημασία η δικιά μου γνώμη εδώ. Αξιολογική κρίση είναι. Έχουν όμως, κακά τα ψέματα, θα βγει ένας χάρτης στο τέλος με τις περιφέρειες και ποιος στήριξε ποιον κτλ. Έχουμε τις ευρωεκλογές του 24, που εκεί περιμένω του Μαΐου του 24 να αποσαφινιστεί το πολιτικό σκηνικό, ειδικά με την αντιπολίτευση, και έχουμε μια σειρά από ζητήματα τα οποία γύρονται πλέον για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Και επιτρέψτε μου να θέσω μόνο ένα. Αναφερόμενος ή δανειζόμενος από την πολιτική θεολογία του Καρ Σμιτ, τη φράση ότι κατ' εξαίρεση είναι απόφαση, είναι η κατεξοχήν απόφαση. Αυτό έχει γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ζητήματα προταγματικής φύσεως, όπως ο προσδιορισμός του ιδεολογικού προσήμου, δεν έχει κάνει μόνο με τα πρόσωπα. Το ιδεολογικό πρόσημο, το οποίο μετεωρίζονταν επίμονα μεταξύ της καταγωγικής παράδοσης που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ από τη ριζοσπαστική αριστερά και μια στροφή που επιχείρησε προς την κεντροαριστερά, η οποία προφανώς δεν έχει πετύχει. Δεν κέρδισε το λεγόμενο μετριοπαθές κοινό. Εδώ λοιπόν έχουμε και ιδεολογικά συστήματα που εγκύρονται. Δεν ξέρω αν τα εγκύρει ο ΣΥΡΙΖΑ, από απόσταση το λέω. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποφασίσει τι θα εγκύρει. Το είδος της αντιπολίτευσης το οποίο επιθυμεί να στήσει, προφανώς τα πρόσωπα. Ποιοι δηλαδή θα αναλάβουν? Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χθες είπε για πολύ μεγάλες αλλαγές. Έθεσε και τον εαυτό του στην κρίση του κόμματος. Από εκεί και πέρα λοιπόν δρομολογούνται εξελίξεις. Αυτό όμως αφορά το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Η σχέση του με το ΠΑΣΟΚ εκτιμώ ότι θα εξελιχθεί σε ένα είδος ιδιότυπου ανταγωνισμού για τη μορφή της αντιπολίτευσης, αναφορικά όμως με το ποιος μπορεί καλύτερα να αντιπροσωπεύσει μια κεντροαριστερά που στην Ελλάδα υποχωρεί. Γιατί αυτό έχει συμβεί, κύριε. Άρα βούτυρο στο ψωμί του κυβερνώντος κόμματος και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο αυτός ο διαγωνισμός θα συνεχίζεται. Λάθος το αποκωδικοποιώ? Δεν το αποκωδικοποιείται καθόλου λάθος όσο συνεχίζεται, γιατί μπορεί να δούμε και άλλες εξελίξεις. Καλά, τίποτα, όταν έχεις μια τέτοια ανάταξη του πολιτικού σκηνικού, οι προβλέψεις υποχωρούν. Δίνουμε εκδοχές, έτσι, πρόταση εκδοχών κάνουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά έχετε απόλυτο δίκιο. Βέβαια, η κυβέρνηση, πέραν από τις πολύ σοβαρές προκλήσεις που έχει μπροστά της και μπορούμε να τις ταξινομήσουμε τουλάχιστον τις σημαντικότερες, θα έχει πια πίεση αντιπολιτευτική και από τα δεξιά της πολύ ισχυρή. Μισό λεπτό. Γιατί... Το αφήγημα ότι. Θα το πω ακριβώς όπως το έχουμε βιώσει αυτά τα χρόνια. Για όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ και συγκρίνεται τις δύο κυβερνήσεις, την πρώτη του 19 και την μετά 19, για την κυβέρνηση τελείωσε.
χθες το βράδυ. Δεν μπορεί πια να το επικαλεστεί. Όχι, δεν μπορεί πια να το επικαλεστεί, κύριε Σακίνη. Και ιστορικά και υπάρχει η τροπικότητα στην πολιτική, συνδέεται και με τη χρονικότητα. Μπορεί να έπαιξε ένα ρόλο και έπαιξε ένα ρόλο στις εκλογές αυτές. Αλλά δεν μπορεί να το επικαλείται χώρο ζωής. Ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι, αν καταλαβαίνω καλά, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μας πει τι ταυτότητα έχει και τι λέει στον κόσμο. Αν δεν τα ξεκαθαρίσει αυτά, θα πάει ακόμη πιο κάτω. Δηλαδή, αν είχαμε Αύγουστο, εκλογές θεωρητικά και Οκτώβριο ξανά εκλογές, μπορεί να ήταν και εκτός Βουλής. Ελάτε, αστειεύομαι, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Όμως, παρατηρώ από χθες το βράδυ και μία άλλη πιο θεωρητική ανάγνωση και είχε ενδιαφέρον να το ακούσω από εσάς ως πολιτικός επιστήμονας. Γιατί όλο το σύστημα μαζί, και ενώ το πολιτικό σύστημα, βιάζεται άρον-άρον να κλείσει τους λογαριασμούς με τη σύγχρονη ιστορία και την αντίδραση κοινωνίας. Εννοώ ότι από χθες ακούω αναγνώσεις του τύπου. Μνημόνιο, αντιμνημόνιο μας τέλειωσε. Μπήκε στη μπάντα και στο ράφι μια δεκαετή διένεξη στην κοινωνία. Πώς μπήκε στο ράφι ακριβώς? Με φτωχοποιημένο τον ελληνικό λαό. Και γι' αυτό είναι συνυπεύθυνοι όλοι μαζί. Άρα να το κλείσουμε όλοι και να πάμε ως κολυβίδρα του Σιλοάμ σε μια νέα κατάσταση, όπου μας χωρίζει, γιατί οι κοινωνίες χωρίζονται από ανηλαίοι συμφέροντα, τι ακριβώς, όλοι μαζί στην πίτα ενωμένοι, αλλά τα κομμάτια οι συγκεκριμένοι. Κύριε Σαχίνη, την προσυπογράφω την ανάλυση σας και από ποια έννοια επίσης. Συζητάμε μαζί, και έχω τη χαρά να το κάνω αυτό, περί τα 20 χρόνια δημόσια. Έχω κουραστεί να ακούω για το τέλος της μεταπολίτευσης, για το τέλος διαφόρων διαιρετικών τομών κτλ. Τα πράγματα εξελίσσονται. Δεν υπάρχει μια μελιοριστική προσέγγιση της πρόοδου στην πραγματική ζωή. Ως διαβατήρια τελετουργία υπάρχει. Τα πράγματα όμως εξελίσσονται, έχουν τη δυναμική τους. Υπάρχουν προβλήματα στην ελληνική κοινωνία, διευρυμένες κοινωνικονομικές ανισότητες. Υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα όρια της φτώχειας ή πόσος κόσμος βρίσκεται στα όρια της φτώχειας. Θα μου πείτε, είναι μόνο ελληνικά? Παγκόσμια είναι. Σκεφτείτε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο αυτή τη στιγμή, μόνο μια αναφορά θα κάνω, το 50% του πληθυσμού του πλανήτη κατέχει το 2% του πλούτου. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προσκομίσω άλλη απόδειξη για το μέγεθος των ανισοτήτων και πώς εξελίσσονται αυτές. Στην Ελλάδα, που έχει υποστεί πολύ έντονα το φαινόμενο το λεγόμενο perma crisis, δηλαδή τις αλλεπάλληλες κρίσεις, οι κοινωνικές επιπτώσεις είναι πολύ σημαντικές και υπάρχουν εδώ, υπάρχουν στην κοινωνία. Πιθανόν να εκβάλλουν και σε νέες διαιρετικές τομές, πιθανόν να δημιουργήσουν νέα πολιτικά υποκείμενα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε με βεβαιότητα και, ξέρετε, η επίκληση του τέλους, δηλαδή τελειώσαν όλα, πάμε από την αρχή, έχει μια τελολογική φύση που προσωπικά, επειδή η ιστορία εξελίσσεται, δεν μπορώ να τη δεχτώ. Αξιολογική κρίση είναι, αλλά δεν μπορώ να τη δεχτώ. Λοιπόν, ναι. κάντε μια στάση. Θα πάω υποχρεωτικά στη διακοπή. Σήμερα θα είστε μέχρι εξαντλήσεως κοντά μας. Εδώ είμαστε πάλι. Υπενθυμίζω ότι στη συχνότητα σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αυτή την ώρα παίρνει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκεπτόμενος την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα ορκιστεί αργότερα ως ο 101ος πρωθυπουργός της χώρας. Κύριε Παπαδάκη, μισό λεπτό, γιατί έχω βροχή, να τα λάβετε υπόψη σας στο ότι θα μας λέτε. Μηνυμάτων. Μανώλης. Έκαστος τόπος έχει την πληγή του, η Αγγλία την ομίχλη, η Αίγυπτος τας οφθαλμίας, η Βλαχία τας ακρίδας και η Ελλάς τους Έλληνας, Εμμανουήλ Ροΐδης. Θάνος. Οι υποτιθέμενοι δεξιοί μιλάνε για ακροδεξιά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχουν την ίδια δεξαμενή συντηρητικών ψηφοφόρων. Οι αριστεροί κεντρώοι μιλάνε για ακροδεξιά, γιατί αυτή είναι η εχθρή τους. Και στο απειρόβλητο μένει πάντοτε η ακροαριστερά, τα θύματα της οποίας δεν τα λες αμελητέα. Μαρφίν, δύο χρυσαυγίτες, εκτός κι αν οι δύο χρυσαυγίτες δεν μετράνε, και για ένα περίεργο λόγο τους δολοφόνους αριστεράς δεν τους βρίσκουν ποτέ. Θάνο, κάποιοι είναι μέσα. Άλλος φίλος. Ο Αντώνης, ρωτήστε τον κύριο Παπαδάκη αν πιστεύει ότι ο Τσίπρας έχει εξαντλήσει το πολιτικό του κεφάλαιο, δεδομένου ότι έχει εδώ και χρόνια πιο πολλές αρνητικές γνώμες παρά θετικές. Λεωνίδας, τα Γιαννιτσά. Όπως είπα και πριν τις εκλογές, να δούμε το ποσοστό της εποχής. Το ερώτημα είναι πότε θα ασχοληθούμε με αυτούς που απέχουν. Ο λόγος που απέχουν. Υπάρχουν και άλλα πολιτεύματα, πείτε στον κύριο Παπαδάκη, όπως αντιπροσώπευση και δημοκρατία, εκτός από το σημερινό πολίτευμα της εκλόγιμης μοναρχίας. Ο Περικλής, η ταπεινή κρίση λανθάνει. Έτσι θέλουν κάποιοι για να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Ο Κοντογιώργης τα εξηγεί ωραία. Ας ακούσει και ο κύριος Παπαδάκης.
Νίκος άλλος, ναι, αλλά δεν έγινε αναφορά στην είδηση. Δεν γίνεται κατανοητό το σημαίνον χωρίς το σημενόμενο. Η τρίτη δημοκρατία είναι λιμνάζοντα νερά που πάνε να γίνουν δυσόδης βούρκος χωρίς ζωή. Τουλάχιστον η πολιτική ιστορία της χώρας πριν τη Χούντα και τη μεταπολίτευση είχε να επιδείξει αντιθέσεις, συγκρούσεις και ανατροπές που άλλαξαν τη χώρα. Νίκος από τη Ρόδο, μα φαίνεται ξεκάθαρα ότι όσο επιμένουμε στο παρόντα κεντροαριστερά κόμματα έχουν αποτύχει. Όσο επιμένουν στη μεταμέλεια του λαού και όχι τη δική τους, θα αναπαράγουν τη διάσπαση και την ήττα της κεντροαριστεράς. Χρειάζεται τρίτη δύναμη. Σπύρος, υπάρχει η δεξιά του κέντρου και η αριστερά του κέντρου. Δημήτρης, με τη Νέα Δημοκρατία στο 40% και μετά από αυτή το χάος, θα περίμενε κανείς το όνομα που θα ακουγόταν περισσότερες φορές στη χθεσινοβραδινή αλλά και στη σημερινή ανάλυση. Το εκλογικό αποτελέσματος να είναι αυτό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανταυτού το όνομα που ακούγεται περισσότερο είναι του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος παρεπιπτόντως δεν βγήκε καν βουλευτής. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, δείχνει την κατάντια του πολιτικού αλλά και δημοσιογραφικού κατεστημένου και αναδεικνύει το φόβο ενός, κατά τη γνώμη μου, μη δημοκρατικού καθεστώτος απέναντι στο άκουσμα του φασισμού. Ξέρουν ότι η δημοκρατία δεν φοβάται τα πολιταρχικά καθεστώτα, αρκεί να είναι πραγματική δημοκρατία. Συγχαρητήρια, λέει, για την εκπομπή. Και Σπύρος, καλημέρα. Η έλλειψη ισχυρής αξιωματικής αντιπολίτευσης τρομάζει. Σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια που έδειξαν κατά τη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης Βουλής οι υπόλοιπες εξουσίες. Συμπολίτευση, δικαιοσύνη, δημοσιογραφία αλλά και θεσμοί. Πρόεδρος Δημοκρατίας, πρόεδρος της Βουλής και τέλος Βασίλης, κύριε Παπαδάκη, σας τα βάλω όλα μαζί. Είναι σημαντικό ότι ο πατριωτισμός, σε εισαγωγικά το εβάζει, είναι κύριο χαρακτηριστικό μόνο δεξιών κομμάτων. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, έχει πάει το σύνθημα δεξιά στους λεγόμενους και καλά ψεκασμένους. Δηλαδή, νίκησε ο Σιμίτης. Στην Ευρώπη πρέπει να προσδιοριστούν οι έννοιες αριστερά και δεξιά. Ποιος είναι τελικά πιο δεξιός, ο Μακρόν ή η Λεπέν? Επί Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί δεν υπήρχε ακροδεξιά? Μήπως γιατί υπήρχε κοινωνική ευημερία? Βλέπετε, κύριε Παπαδάκη, αυτό που είπα, την επομένη των εκλογών, οι Έλληνες είναι, ας λένε πολλοί, είναι ωραίος λαός, με τα καλά και τα κακά του, και είναι από τους λίγους που καταπίνει την γκάμιλο και δηλίζει τον κόνοπα. Ελάτε. Ξέρετε, επειδή ο διάβολος είναι στις λεπτομέρειες, πολύ καλά κάνουν και οι ακροατές, οι φίλοι ακροατές. Αυτό, κύριε Σαχίν, είναι και ο πλούτος της δημοκρατίας. Ο πλουραλισμός, η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Έχουμε αντιπροσωπευτική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αυτό έχουμε. Σας είπα και πριν τη γνώμη μου, σε επίπεδο ιστορίας, πολιτικής ιστορίας χώρας, είναι ότι καλύτερο έχουμε. Δεν σημαίνει ότι μπορούμε να το βελτιώσουμε και θεσμικά και να το θωρακίσουμε κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια κατάκτηση. Και αυτό που μόλις ακούσαμε, που είδατε και πόσο διαφορετικές είναι οι προσεγγίσεις των ακροατών σας και το παρακολουθώ από το πρωί, από την αρχή, δείχνει τον πλουραλισμό των ιδεών. Και αυτό και μίλησα προηγουμένως και για πρόταση εκδοχών στην Ερμηνεία. Προσπαθώ να κάνω τη δική μου. Όσον αφορά τον Αντώνη, το φίλο τον ακροατή, αν θυμάμαι προηγουμένως, που είπε ότι δεν ακούγεται το όνομα του κυρίου Μητσοτάκη, προσωπικά το ανέφερα και εξήγησα ότι. Μα δεν το είπε για σας. Οφείλεται. Όχι, δεν το είπε για σας. Ναι, στη δημόσια συζήτηση. Τώρα, το άλλο που εγείρεται διαρκώς και επίμονα είναι το ζήτημα του Κασιδιάρη και των Σπαρτιατών. Ξέρετε, δεν θα μπορούσε να μην συμβεί αυτό. Αλλή μόνο αν δεν μας προβληματίσει. Βεβαίως έχουμε να συζητήσουμε και για τα υπόλοιπα κόμματα και τους κομματικούς σχηματισμούς. Αλλά αυτό εδώ, κύριε Σαχίνη, επιτρέψτε μου να πω, προβληματίζει πάρα πολύ ή οφείλει να προβληματίσει πάρα πολύ. Και το τελευταίο που έχεις να κάνεις όταν έχεις ένα τέτοιο πρόβλημα είναι να ασκείς τα ξόρτια. Έχεις και άλλους τρόπους να δεις ένα πρόβλημα και πάνω απ' όλα να το αναλύσεις. Αν μου επιτρέπετε και έχω δύο λεπτά, να πω τη γνώμη μου γι' αυτό. Γιατί εδώ και εγείρεται διαρκώς τη συζήτηση. Είναι πέμπτο κοινοβουλευτικό κόμμα. Ποιο κόμμα είναι αυτό? Ένα άγνωστο μέχρι πρότινος κόμμα, το οποίο μόλις διασφάλισε την υποστήριξη Κασιδιάρη, που υπενθυμίζω ότι ήταν εκ των ηγετικών στελεχών της Χρυσής Αυγής και καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Μόλις λοιπόν διασφαλίζει την υποστήριξη Κασιδιάρη, εμφανίζεται δημοσκοπικά, βδομάδα με τη βδομάδα, δημοσκόπηση με τη δημοσκόπηση, βελτιώνει διαρκώς επιδόσεις του και επιτυχάνει τελικά ένα ποσοστό της τάξης του 4,6%. Άρα είναι καθοριστική υποστήριξη Κασιδιάρη. Η συμμετοχή επίσης αξίζει να το ψάξει κανείς. Έχουμε συμμετοχή αρκετών υποψηφίων που προέρχονται από τις τάξεις του κόμματος Κασιδιάρη, του κόμματος Έλληνες, που απαγορεύτηκε η συμμετοχή στις εκλογές. Δείχνει λοιπόν ότι πρόκειται για ένα κόμμα σκληρά ακροδεξιό, με επιρροές. Ο Guardian εύστοχα το χαρακτηρίζει έμπνευση από τη Χρυσή Αυγή. Φαίνεται ότι άρδευσε σημαντικά ποσοστά ψηφοφόρων σε σχέση με τις εκλογές του Μαΐου από Ελληνική Λύση και Νίκη, που λειτουργήσαν ως συγκοινωνούντα δοκία. Αλλά έχουμε και κάτι άλλο που, αν επιβεβαιωθούν οι μεταναλύσεις των exit polls, κατά τη γνώμη μου έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
πήρε 17% του ποσοστού του, 17% είναι από όσους δεν ψήφισαν τις εκλογές της 1ης Μαΐου. Κινητοποίησε δηλαδή κόσμο που δεν είχε πάει να ψηφίσει. Που δεν είχε πάει καν στην κάλπη. Άρα, μια ανάστροφη χώρα. Όλοι οι υπόλοιποι πήγανε και κάτσανε στα σπίτια τους, στις παραλίες κτλ. Όλα τα κόμματα είχαν απώλειες. Υπάρχει ένα κόμμα βέβαια που έχει σε απόλυτους αριθμούς αύξηση και είναι νίκη. Θα πάμε και σε αυτήν εκτιμώ μετά. Σε ό,τι αφορά όμως τους Σπαρτιάτες, ακολουθούν μια ανάστροφη φορά σε μια εκλογική αναμέτρηση που πράγματι, όπως λένε και οι ακροατές, χαρακτηρίζει πολύ μεγάλη αποχή. Φέρνει ψηφοφόρους που το Μάη απήχαν και τους φέρνει στις τάξεις του. Τι είναι αυτό το κόμμα? Ένα ultra right με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, εθνικιστικό σκληρά ακροδεξιό κόμμα. Ως προς τους ψηφοφόρους του, κύριε Σακίνη, βέβαια θα δούμε εκτιμήσεις επί εκτιμήσεων και πρέπει να δούμε δεδομένα. Άρα σε επίπεδο πιθανοτήτων μιλάω. Εκτιμώ ότι κάποιοι πράγματι πιθανόν ανήκουν σε αυτό που ονομάζουμε ψήφο αντίδρασης ή αντισυστημική ψήφο, που προσδοκούν και εμπνέονται από το φραστικό βολονταρισμό. Ψήφο δηλαδή πολιτών που δεν αισθάνονται ότι εκπροσωπούνται από τα εδρεωμένα κόμματα και το πολιτικό σύστημα, ούτε και τη λεγόμενη, που δεν τη βλέπω στη δημόσια συζήτηση, εξωτερική πολιτική αποτελεσματικότητα, τα λεγόμενα εξαρνάλητη τη πολιτική. Υποψιάζομαι όμως συγχρόνως ότι αρκετοί, αν όχι περισσότεροι, εκ των ψηφοφόρων των Σπαρτιατών έχουν πλέον ιδεολογική ταύτιση, κύριε Σαχίνη, με τη φασίουσα ιδεολογία. Ένα νεύμα έκανε ο Κασιδιάρης και πήρε ένα άγνωστο κόμμα και το βάλε στη Βουλή. Και το κάνει πέμπτο κοινοβουλευτικό κόμμα. Και ο πρόεδρος του κόμματος, επειδή φάνηκε ότι ο άνθρωπος δεν είναι ευχάριστος και για να μην υπάρχει και τίποτα κρυφό, τον ευχαρίστησε και δημόσια. Σωστό. Κύριο Στίγκας, το είπε ανοιχτά ο επικεφαλής ο κύριος Στίγκας. Το είπε. Ναι, βεβαίως. Γιατί συνέβαλε καθοριστικά. Κοιτάξτε. Έχουμε λοιπόν συμπολίτες μας, κύριε Σαχίνη, που δεν είναι αμεληταίο το ποσοστό, οι οποίοι φαίνεται να έχουν πλέον ιδεολογική ταύτιση με τη φασίουσα ιδεολογία. Απαγορεύεται από το Σύνταγμα? Όχι. Είναι ανησυχητικό. Εξαιρετικά ανησυχητικό. Στην Ελλάδα, και το έχουμε δει σε έρευνες, και μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα έχει κάνει το Ederon με την About People, ότι υπάρχει ένας ιονί αντιδημοκρατικός πυρήνας που υπερβαίνει το 10%. Κοιτάξτε, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί βλέπω από χθες το βράδυ, με μεγάλη μου λύπη και κατήφια, θα το πω αυτό, παρότι υπό άλλες συνθήκες δεν θα έπρεπε να το εκφέρω σε άποψη, όμως βλέπω με κατήφια, το τονίζω αυτό, μια προσπάθεια μεταβίβασης της εντυπωσιακής εισόδου στα κοινοβουλευτικά πράγματα των Σπαρτιατών, καλά το είπατε, με ένα νεύμα του Ηλία Κασιδιάρη, στην απλή αναλογική. Και παρακαλώ πολύ, επειδή είστε πολιτικός επιστήμονας, άλλο αν η απλή αναλογική δυσχεραίνει την κυβερνησιμότητα αυτοδυνάμων κυβερνήσεων, και άλλο να ακούω χθες από πολιτικά correct πρόσωπα της πολιτικής κοινής να λένε: αν δεν είχαμε απλή αναλογική το Μάιο, δεν θα είχαμε το μόρφωμα, έτσι το αποκαλούν, εντός της Βουλής. Επειδή είχαμε απλή αναλογική το Μάιο και πήγαμε σε δεύτερες εκλογές με σύστημα ενισχυμένης μπόνους αναλογικής, άρα αυτή η απλή αναλογική. Είναι δυνατόν να γίνεται τέτοια ανάλυση? Διότι είναι. Ακούστε, κύριε Παπαδάκη. Ακούστε, κύριε Παπαδάκη, γιατί το λέω. Γιατί είναι οι ίδιοι που επιβάλλουν τη σύγχυση. Εδώ βλέπω πολίτες, αυτό που λέτε για δημοκρατία, να λένε: μα δεν είναι γνήσια δημοκρατία, δεν λειτουργούν θεσμοί, δεν λειτουργεί το ένα. Μάλιστα, μαζί τους. Να συμφωνήσουμε όμως τα βασικά. Το γνησιότερο σύστημα δημοκρατικής αντιπροσώπευσης και ισότητας της ψήφου δεν είναι ούτε αυτό του Μαΐου. Είναι η απλή, απλούστατη αναλογική. Άλλο αυτό και άλλο κυβερνησιμότητα, να μην μπερδευόμαστε. Μη μου λένε λοιπόν ότι η απλή αναλογική φταίει, γιατί εγώ θα πω ότι με την απλή αναλογική είχαμε πεντακομματική βουλή και με το μπόνους σύστημα έχουμε οκτακομματική βουλή, αν δεν το έχουν καταλάβει. Το είπατε πολύ σωστά, κύριε Σαχίνη. Το έχω παρακολουθήσει και εγώ, να σας πω. Και όπως είπα και προηγουμένως, δικαίωμα είναι στον καθένα να εκφράζει τη δικιά του ερμηνεία και ανάλυση, αλλά όχι. Διαφωνώ απόλυτα, δεν φταίει η απλή αναλογική. Στην απλή αναλογική τι είδαμε? Είδαμε περίπου δεδομένα που θα προσυδίαζαν σε ενισχυμένη. Δηλαδή μια πεντακομματική βουλή, μάλιστα, 16% εκτός. Τι είδαμε στην ενισχυμένη? Δεδομένα που μπορεί να προσυδίαζαν σε μια απλή αναλογική. Άρα τέτοιες απλουστευτικές αναγωγές, ότι φταίει η απλή αναλογική που πρόλαβε ο Κασιδιάρης και έκανε το νεύμα, γιατί περί αυτού πρόκειται, αφήνουν πραγματικά την φύση του προβλήματος έξω από τη συζήτηση και με προβληματίζουν. Γιατί το λέω αυτό? Ισχυρίστηκα κάτι δυσάρεστο.
Δεν ισχυρίζομαι ότι δεν είναι δυσάρεστο αυτό που λέω και μπορεί και προφανώς να προκαλέσει αντιδράσεις. Δεν χαλιούνται. Ότι υπάρχουν συμπολίτες μας που δεν χαλιούνται. Είναι ταυτισμένοι με τη φασίστα ιδεολογία. Μάλιστα. Έχουμε και Έλληνες πολίτες που είναι φασίστες και φαίνεται ότι έχουν ένα ικανό ποσοστό. Αν δεν αναγνωρίσουμε αυτό το ζήτημα, πέραν από την αντισυστημική, πέραν από την ψήφου αντίδραση, προφανώς και αυτή υπάρχει, αν δεν αναγνωρίσουμε αυτό το ζήτημα, βάζουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλάκι. Εδώ επιτρέψτε μου, κύριε Σαχίνη, να πω ότι τι σημαίνει αναγνωρίζουμε αυτό το ζήτημα, αν πράγματι υπάρχει. Μπορεί να κάνω λάθος. Νομίζω όμως ότι υπάρχει. Θα πρέπει να πάμε αρκετά πίσω στην κριτική σχολή της Φραγκφούρτης, χωρίς να κουράσουμε θεωρίες στους ακροατές σας, στη φύση του ποδηλάτη. Αυτός ο οποίος αισθάνεται πολύ μεγάλη πίεση από τα πάνω, συχνά εκτονώνει όλη την πίεση μέσω του πεντάλ προς τα κάτω. Ψάχνει δηλαδή να βρει πιο αδύναμος για να εκτονώσει όλη την πίεση. Και έτσι σχεδόν γραμμικά εξοικειώνεται ή προσοικειώνεται με μια φασίζουσα ιδεολογία, η οποία πάνω και πέρα απ' όλα τι έχει ως χαρακτηριστικό, την απόλυτη δυσανεξία. Οι κλίμακες δυσανεξίας στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί συνολικά. Έχουμε κόμματα, κύριε Σαχίνη, όπως το AfD στη Γερμανία, που έχει νεοναζιστικό παρελθόν, το οποίο δείτε τις δημοσκοπικές του επιδόσεις. Πέραν από το ότι είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, με κατόφυγη το 10%, έτσι. Άρα λοιπόν υπάρχουν φαινόμενα σε εξέλιξη στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, εκεί που νομίζαμε ότι ξεμπερδέψαμε τη Χρυσή Αυγή. Πρακτικά δεν έχουμε ξεμπερδέψει. Μπορεί να μην λέγεται Χρυσή Αυγή, μπορεί να μην είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πρακτικά το κύριο πρόσωπο, ο κύριος πολιτικός παίκτης, είναι ο ίδιος με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά. Έχω επίσης την αίσθηση ότι δεν πέρασε ένα μήνυμα που θα έπρεπε να περάσει και ήταν βαθιά πολιτικό. Ότι οι Έλληνες του Κασιδιάρη δεν αποκλειστήκανε επειδή είναι φασίστες. Οι Έλληνες του Κασιδιάρη αποκλειστήκανε για τις πράξεις στις οποίες εξέβαλε η ιδεολογία. Γι' αυτό είχε καταδικαστεί η Χρυσή Αυγή, όχι για την ιδεολογία της, για τις πράξεις στην οποία εξέβαλαν οι ιδέες της που ήταν εγκληματικές. Γι' αυτό έχει καταδικαστεί και ο ίδιος ο Κασιδιάρης. Το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό προσωπικό μπορούσε να περάσει ακριβέστερα αυτό το πολιτικό μήνυμα, εάν είχε συνονοηθεί περισσότερο και πέραν από τα αναγκαία νομοθετήματα κτλ. Κτλ. Θα μου πείτε, δεν έχει χρόνο να το κάνει. Βεβαίως, αρκεί να καταλάβει τη φύση του προβλήματος. Και το να λες ότι η φύση του προβλήματος είναι η απλή αναλογική, πρακτικά μετατοπίζει τη συζήτηση έξω από το πρόβλημα. Μάλιστα. Η νίκη. Με τη νίκη. Η νίκη θα μας απασχολήσει και μας απασχολεί, ήδη την εντοπίσαμε στις προηγούμενες εκλογές, τις 21 Μαΐου. Η νίκη είναι ένα κόμμα το οποίο θυμίζει πολύ χαρακτηριστικά αυτό που στην Αμερική αποκαλείται alt-right και αρχίζουμε και το βλέπουμε και στην Ευρώπη. Δηλαδή ένα υπερσυντηρητικό κόμμα το οποίο κάνει συστηματική χρήση, επίκληση και απεύθυνση σε ένα ταυτοτικό στοιχείο έως και κατάχρηση που είναι η θρησκεία, με το δόγμα πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Είναι κόμμα, επιτρέψτε μου τον όρο και την παρομοίωση, τραμπικής υφής, ο σκληρός πυρήνας υποστηρικτών του Τραμπ μέσα στο Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα, γιατί δεν είναι όλο το Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα μαζί του, αλλά φαίνεται να συνεχίζει να κυριαρχεί, είναι η alt-right δεξιά, η υπερσυντηρητική δεξιά. Η νίκη είναι και εκείνο το κόμμα, το οποίο το μόνο που ψηφίστηκε από περίπου 20.000 περισσότερους ψηφοφόρους, όταν όλοι οι άλλοι χάσανε σε απόλυτους αριθμούς. Σωστό. Άρα και τη νίκη πρέπει να την παρακολουθούμε. Δεν την ταυτίζω με τους Σπαρτιάτες, είναι άλλη τάξη. Θα ήταν λάθος η αναγωγή, θα ήταν μια γενίκευση, η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει την ηλική υπόσταση για να γίνει. Αλλά τι παρατηρούμε, αν επίσης αθροίσουμε σε μια γενική εξίσωση και τις επιδόσεις της ελληνικής λύσης, που είναι πάλι μια άλλη φύση κόμματος, το οποίο κινείται στη σκληρή δεξιά. Πρακτικά, τα κόμματα τα οποία κινούνται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ακριβέστερα κινούνται από τις παρυφές στα πρόθυρα μέχρι το σκληρό πυρήνα της ακροδεξιάς, αυτή τη στιγμή στις ελληνικές εκλογές 21 Μαΐου πήραν 12,8%. Δεν το λες αμερικά αυτό το ποσοστό. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Αν, όπως είπατε, έχει κατησχίσει με τη μετατόπιση στο κέντρο, δηλαδή είναι ένας ανοιχτός κεντροδεξιός σχηματισμός και δεν μπορεί να ερμηνευτεί διαφορετικά 40+% η Νέα Δημοκρατία, εάν στο κέντρο και προς τα αριστερά της υπάρχει αυτό το βαθύ τραύμα, πέστε το όπως θέλετε, η κατάπτωση, η συντριβή και ο πολυκερματισμός, πόσο από τη μια εφικτό είναι να ενοποιηθεί ο πιο δεξιός χώρος και πόσο βολικό είναι από την άλλη, με διάφορες παραλλαγές, ο πιο δεξιός έως τα άκρα δεξιός χώρος να χρησιμοποιείται, με πολλά εισαγωγικά η λέξη,
ως νομοποίηση και επανανομοποίηση του κρατεού κεντροδεξιού χώρου. Ας σας πω ένα παράδειγμα. Στα λεγόμενα προσωπικά ατομικά δικαιώματα. Η ατζέντα Μητσοτάκη είναι, να το πω με όρους, political correct. Η ατζέντα Νίκης, για παράδειγμα, είναι σκληρή. Δεν θα χρησιμοποιείται ως άλοθη ότι εγώ τελικώς είμαι κεντρός. Μπορεί να το αξιοποιήσει και έχει, αν θέλετε, και αυτό που λέμε high moral ground. Και δηλαδή, κύριε Παπαδάκη, επιτρέψτε μου, ενώ το επίδικο τελικώς, το επίδικο, το βαθύτερα επίδικο για τις κοινωνίες, είναι στις κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις που αφορούν την εργασία, αφορούν μισθούς, αφορούν φόρους, αφορούν τις ανισότητες. Θα πάμε σε διαφοροποιήσεις, δηλαδή, τι λέτε εσείς για την οικογένεια και τι λέει ο άλλος για την οικογένεια, και θα γίνουν μείζωνα πολιτικά διακυβεύματα όπου θα υπάρχει διαφορά. Άρα θα αισθανόμαστε ότι προοδευτικοί είναι όσοι είναι με τη μεγάλη δεξαμενή και συντηρητικοί είναι όσοι έχουν πιο σκληρή ατζέντα. Αυτός θα είναι ο διαχωρισμός της κοινωνίας. Θα μπορούσε να εκβάλει όλο αυτό σε μια τέτοια διαίρεση, ωστόσο δεν το θεωρώ πολύ πιθανό και θα εξηγήσω γιατί δεν το θεωρώ πολύ πιθανό. Θα μπορούσε πράγματι να εκβάλει σε μια τέτοια διαίρεση, δηλαδή ποιοι είναι μετά. Με όρους πολιτικού φιλελευθερισμού, κύριε Σαχίνη, που τον μπερδεύουμε συχνά με τον οικονομικό φιλελευθερισμό, δεν είναι καθόλου το ίδιο πράγμα. Αρκεί να διαβάσει κανείς θεωρίες δικαιοσύνης του ρόλου, που είναι από τις καταγωγικές σημασίες του πολιτικού φιλελευθερισμού. Άρα ανακοινείται και το ζήτημα του πολιτικού φιλελευθερισμού, το οποίο διαπερνά όλο το δημοκρατικό τόξο, το λεγόμενο δημοκρατικό τόξο. Εδώ λοιπόν, η ίδια η ζωή φέρνει τις προκλήσεις. Και ποιες είναι οι προκλήσεις? Πρώτη πρόκληση, η πραγματική οικονομία. Η πραγματική οικονομία. Γιατί δεν υπάρχει όχι μήνας του μέλητος, ούτε μέρα του μέλητος για τη νέα κυβέρνηση. Πήρε την ισχυρή εντολή που ήθελε και έχει μπροστά της τα προβλήματα. Και τα υπεστημένα. Γιατί έχουμε και τα υπεστημένα, έτσι. Η πραγματική οικονομία, η δημοσιονομική ευελιξία, όπως πολύ καλά ξέρετε, τελειώνει. Τελειώνει το 23. Από το 2024 έχουμε δημοσιονομική πειθαρχία, άρα νόρμες. Άρα περιορίζεται η ευχέρεια σε επίπεδο παροχών, επί παραδείγματι. Άρα η ευχέρεια της αναδιανομής. Γιατί ένα πραγματικό πρόβλημα πάντα όταν μιλάς για την οικονομία είναι πώς θα γίνει η παραγωγή πλούτου και αν, αυτό είναι ιδεολογικά βέβαια αξιοθετημένο, εάν αυτό σου επιτρέψει αναδιανομή. Αυτή είναι μια ουσιώδης διάσταση αναδιανομητικού πραγματισμού. Έτσι είναι νεοκαιανσιανή η προσέγγιση, αλλά πολύ συχνά υιοθετείται και από άλλους. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό είναι ήδη ένα ζήτημα. Είναι ήδη δηλαδή μια πρόκληση που αναγκαστικά θα μετατοπίσει τη συζήτηση και μέσα και στα περί οικονομία. Θα τη μετατοπίσει, ήδη μετατοπισμένη είναι. Κοινωνικές επιπτώσεις των ανεπάλληλων κρίσεων. Πώς τις διαχειρίζεσαι? Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη έχει 21,3% του πληθυσμού να είναι στα όρια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στην Ελλάδα είναι γύρω στο 27%. Υψηλό το ένα, υψηλότερο το άλλο. Πώς το διαχειρίζεσαι αυτό το ζήτημα? Είναι λοιπόν πραγματικά προβλήματα, στα οποία βέβαια εδώ δίνεται μια χρυσή ευκαιρία, γι' αυτό τα λέω όλα αυτά, στο δημοκρατικό τόξο, αν αποφασίσει πράγματι να ενσκύψει το πρόβλημα και αν δεν τελειώσει η συζήτηση με το πέρας των εκλογών, αναφέρομαι στο πρόβλημα, αξιολογική κρίση είναι, σε αυτό που είδαμε ως φαινόμενο, δηλαδή μια πολύ σημαντική ενίσχυση στα δεξιά της δεξιάς. Εάν λοιπόν αποφασίσει να το κάνει αυτό, μπορεί να μεταφέρει τη συζήτηση επ' αυτών. Γιατί στα ζητήματα των δικαιωμάτων, εκεί τα πράγματα γίνονται λίγο πιο ξεκάθαρα. Ακριβώς επειδή είπα ότι προηγουμένως ότι ο πολιτικός φιλελευθερισμός με διαφορετικά πρόσημα διαπερνά όλο το δημοκρατικό τόξο. Όμως ότι υπάρχει δυνατότητα να δημιουργήσεις ή να κατασκευάσεις νέες διαιρετικές τομές ώστε να στραφείς ακόμα περισσότερο προς το κέντρο υπάρχει. Από εκεί και πέρα βέβαια εδώ ανοίγουν και νέα στοιχήματα και για την κεντροαριστερά, η οποία όπως είπατε αυτή τη στιγμή είναι τραυματισμένη τουλάχιστον ως προς τον κύριο εκπρόσωπό της, πρωταγωνιστή του εκλογικού ανταγωνισμού με όρους νέου δικοματισμού, ο οποίος είναι ένας καχεκτικός δικοματισμός, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά έχουμε και ένα τρίτο πόλο. Έχουμε το ΠΑΣΟΚ. Οι μεταξύ τους μεταβλητές, δηλαδή πρωταγματικές εννοώ και προγραμματικές, μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, θα παίξουν και πολύ μεγάλο ρόλο στο αν καταφέρει η κεντροαριστερά να ανακάμψει συνολικά. Δηλαδή θα είναι ένας σκληρός ανταγωνισμός για τον ανταγωνισμό της αποτελεσματικότερης αντιπολίτευσης, ο οποίος εκ των πραγμάτων είναι ένας ανταγωνισμός που και εύλογος είναι και θεμητός είναι και μπορεί να προσφορήσει ωφέλη σε αμφότερους, θα υπάρξει μια μορφή σύμπλευση, δεν το θεωρώ πολύ πιθανό να σας πω την αλήθεια κύριε Σαχίνη, ή θα μετατοπιστούν σε άλλα ζητήματα και θα αποκτήσει χαρακτηριστικά πολύ εντασιακού ανταγωνισμού όλο αυτό, οπότε εκεί υπάρχει και το ενδεχόμενο όχι απλά να επικυριαρχεί όπως το κάνει από το 19 ο κύριος Μητσοτάκης στο κέντρο, να επικυριαρχήσει περισσότερο
στρεφόμενος και ακόμα περισσότερο προς το κέντρο. Δεν ισχυρίζομαι ότι θα γίνει κέντρο αριστερός, αλλά το κέντρο το είπα και προηγουμένως. Είναι ρευστός χώρος. Λοιπόν. Δηλαδή, ένας πολίτης μπορεί σε κάποια θέματα να είναι προς τα κέντρα αριστερά και σε κάποια θέματα προς τα κέντρα δεξιά. Και είναι ο ίδιος πολίτης που αυτοπροσδιορίζει στο κέντρο. Πολύ συχνά το βλέπουμε το φαινόμενο. Να φέρω ένα παράδειγμα. Στην έρευνα που είπα προηγουμένως στο Έτερον, είδαμε μερικές αντιφάσεις που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες για την εκτινογραφία της ελληνικής κοινωνίας. Όταν ρωτούν οι Έλληνες για τον καπιταλισμό, αν είναι κάτι καλό ή αν είναι κάτι κακό, στην πλειοψηφία τους τείνουν προς το είναι κάτι κακό. Όταν ρωτούνται για την ελεύθερη αγορά, την οικονομία της αγοράς και την ελεύθερη αγορά, που είναι το συστατικό στοιχείο του καπιταλισμού, λένε ότι είναι κάτι καλό. Άρα καταλαβαίνετε ότι μέσα από τις αντιφάσεις, τις οποίες ο καπιταλισμός έχει μάθει να τις ενσωματώνει βέβαια, παράγονται δυνητικά ενδεχόμενα αντιπροσώπευσης. Λοιπόν, θα πάω σε διακοπή την τελευταία και θα επιστρέψω με τα επικριτικά σχόλια εδώ που γίνονται για να απαντήσετε. Μου λένε εδώ πολλοί για το αν έχουμε γνήσια δημοκρατία κτλ. Εγώ επιμένω, αποπληθωρήστε πρώτα τα εκλογικά συστήματα σε σχέση με το σύστημα του κοινοβουλευτισμού που έχει ο καθένας κατά νου, για να αντιληφθείτε μερικά πράγματα. Δεν σας ενοχλεί η μη ισότητα της ψήφου, σας ενοχλεί η ποιότητα από εκεί και κάτω των θεσμών που λειτουργεί η δημοκρατία. Okay. Πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψω για να απαντήσετε εσείς σε αυτά που σας εγκαλούν, κύριε Παπαδάκη. Διάθεση των ακροατών. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Κύριε Παπαδάκη, θα κάνω μια έκκληση σε εσάς μόνο να απαντάτε συνοπτικά, γιατί είναι πάρα μα πάρα πολλά τα ερωτήματα και πιάνουν όλο το πολιτικό βάσμα, πρέπει να σας πω. Και εφόσον σας είναι εφικτό, θα ξανασυναντηθούμε αύριο στις 10:15 το πρωί. Ναι, κύριε Σαχίνη, στη διάθεσή σας. Ωραία. Λοιπόν, πάω πολύ γρήγορα. Ο φίλος ο Δημήτρης. Τι καταλαβαίνω εγώ, ακούγοντας και τον κύριο Παπαδάκη. Άνετη αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία, αποσύνθεση του ΣΥΡΙΖΑ. Απειροελάχιστο δημοσκοπικά, μάλλον εννοεί εκλογικά, ποσοστό παραπάνω του ΠΑΣΟΚ, τρία ακροδεξιά κόμματα στη Βουλή, παντοδύναμη δεξιά κεντροδεξιά, ένα εντελώς νέο πολιτικό τοπίο. Η κεντροαριστερά, λέει κύριε Παπαδάκη, αριστερά, θα πρέπει επιγόντως να βρουν τρόπους ανασύνταξης και συνεργασίας, προκειμένου να μην μετατοπιστεί ολοσχερός ο δημόσιος λόγος προς τη δεξιά ακροδεξιά ρητορία. Σημειώνω τέλος το ρεκόρ αποχής που κι εσείς είπατε, που καθιστά τις συνθήκες ακόμη πιο ανησυχητικές για τη χώρα. Θα συμφωνήσω με τον φίλο τον Δημήτρη, θα απαντήσω συνοπτικά όπως με προτρέπει. Ναι, ναι. Αν η κεντροαριστερά θέλει να ανακτήσει χώρο, και φαντάζομαι ότι επιθυμεί να ανακτήσει χώρο, πρέπει να δει τον τρόπο να το κάνει. Μίλησα προηγουμένως για επιτρεπτικότητες, δεν σημαίνει ότι θα πάει προς τα εκεί το πράγμα. Είπα και τι θεωρώ πιο πιθανό να συμβεί, που δεν είναι αυτό που θα επιφέρει τη μεγάλη ανάταση της κεντροαριστεράς άμεσα, αλλά προσέξτε, εδώ έχουμε κάτι. Έχουμε ένα κόμμα εξουσίας, το οποίο είναι στα κάτω του αυτή τη στιγμή, αλλά παραμένει κόμμα εξουσίας και αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, και έχουμε ένα άλλο κόμμα που αρχίζει, χωρίς να το λέει, να αυτοπροσδιορίζεται ως δυνητικό κόμμα εξουσίας. Άρα ο ανταγωνισμός είναι προφανές. Για την υπόλοιπη αριστερά, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε για παράδειγμα το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο έχει πάει πολύ καλά στις διπλές εκλογές, όπως τις είπαμε προηγουμένως για να συνεννοηθούμε, έχει μια διαφορετική, τελείως διαφορετική πρόταση και έχει επιβραβευτεί για την ιδεολογική του συνέπεια. Ωστόσο, αποκλίνει πάρα πολύ από το χώρο της κεντροαριστεράς. Άρα, μια συνεννόηση δεν το καθιστά απολύτως εύκολα. Έχουμε την πλεύση ελευθερίας που έχει αριστερές καταβολές, αλλά η ίδια η κυρία Κωνσταντοπούλου βγήκε μπροστά με το σύνθημα: ούτε αριστερά ούτε δεξιά, μπροστά. Περιμένουμε και εμείς και εγώ ως πολίτες να δούμε. Σας αγαπώ με αυτό το σύνθημα. Προγραμματικά δεν ακούσαμε πολλά. Η αλήθεια είναι αυτή. Περιμένουμε να δούμε πώς θα αποσαφινιστεί. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει. Άρα είμαστε ενώπιον εξελίξεων. Μόνο πιθανότητες μπορούμε να συζητήσουμε. Λυπάμαι που δεν του έχω μια οριστική απάντηση. Μάλιστα. Άλλος φίλος. Άλλος Δημήτρης. Κύριε Παπαδάκη, η δημοκρατία μας σήμερα είναι καλή σε σχέση με ό,τι γνωρίσαμε μέχρι σήμερα? Γιατί στους τυφλούς κυριαρχεί ο μονόθαλμος. Γνωρίσαμε πώς είναι η πραγματική δημοκρατία? Εφαρμόστηκε ποτέ μετά τη μεταπολίτευση αυτό το έρμο το Σύνταγμα κατά γράμμα? Χωρίς παραθυράκια και νόμους αντισυνταγματικούς? Χωρίς νόμους περί μη ευθύνης υπουργών? Καλό να λέμε ότι είναι καλή η δημοκρατία μας σήμερα, ίσως και σε σύγκριση με άλλα δημοκρατικά κράτη, αλλά αυτό που ζούμε είναι δημοκρατία? Ή είναι καλή δημοκρατία σε σχέση με ό,τι θα μπορούσε να ήταν χειρότερα, σε σχέση με το καλύτερο? Πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα του άλλου φίλου Δημήτρη. Το είπα και προηγουμένως από πού είναι η αφετηρία μου. Η κρίση είναι σύγκριση. Προφανώς είναι η καλύτερη δημοκρατία που έχει γνωρίσει ο τόπος, αλλά είπα και προηγουμένως ότι χρήζει μεγαλύτερη βελτίωση. Μην επεκταθείτε. Ξέρετε κάτι, και στην Ευρώπη. Δεν είναι
όλες οι δημοκρατίες με την απόλυτη ποιότητα, όλες χρήζουν βελτίωσης και κάποιες υποχωρούν κιόλας. Για να πάμε να δούμε τι γίνεται στην Πολωνία, για να πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ουγγαρία. Βέβαια, δεν πρέπει να κοιτάζουμε τους χειρότερους, τους καλύτερους πρέπει να κοιτάζουμε. Υπάρχουν πολλά ζητήματα να γίνουν και το ζήτημα που έβαλε ο αγαπητός Δημήτρης και το θεσμικό, αλλά και το ζήτημα των αντισυνταγματικών νόμων, αυτό που έχει να κάνει με τη λεγόμενη ποιότητα της ρύθμισης, ποιότητα του ρυθμιστικού πλαισίου, πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά. Ο ΣΑΤ έχει προτείνει στην Ελλάδα από πριν την κρίση, τη μεγάλη εννοώ, έτσι. Δεν έχουν γίνει και σπουδαία πράγματα, ούτε το λεγόμενο evidence-based policy making, για το οποίο έχουμε δεσμευτεί ότι κάνουμε, δηλαδή κάνουμε πολιτική στη βάση δεδομένων και στη βάση αναλύσεων, το οποίο είναι ένα πιο ορθολογικό υπόδειγμα, το έχουμε προχωρήσει ιδιαίτερα. Προφανώς έχουμε λήματα και προφανώς έχουμε μεγάλα περιθώρια βελτίωση. Άλλος φίλος, πιο σύντομες οι απαντήσεις. Το εκλογικό σύστημα, κύριε Παπαδάκη, δεν είναι δημοκρατία από μόνο του. Εκλογές έχουν και χούντες. Το τι θα είναι λοιπόν αυτό το σύστημα έχει κάποια σημασία, αλλά εκ των πραγμάτων βλέπουμε πως δεν είναι σημαντική. Το πρόβλημά μας εδώ είναι το πολιτιακό και συγκεκριμένα η αντιπροσώπευση. Και τα κόμματα δεν είναι δημοκρατία, λέει ο Νίκος. Όπως είχε πει ο ίμιστος Δημήτρης Τσάτσος, τα κόμματα στη δημοκρατία, τα κόμματα στη δημοκρατία είναι κατεξοχήν οργανωτικοί φορείς της άρθρωσης, συγκρότησης και απεύθυνσης πολιτικής. Αυτό είναι οι κομματικοί σχηματισμοί. Οφείλει να αυτοπροσλαμβάνοντος τέτοιοι. Δεν μπορούμε να γενικεύουμε, κατά τη γνώμη μου, και να λέμε ότι όλο το πολιτικό σύστημα, όλο το πολιτικό προσωπικό είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι παραλλιώς. Έχουμε διαφοροποιήσεις και, εν πάση περιπτώσει, στις εκλογές, κύριε Σακίνη, και απαντάω και στον αγαπητό φίλο, έχουμε και το δικαίωμα της επιλογής. Το ασκούμε, δεν το ασκούμε, αυτό να λυθάξει. Ο Αντώνης, τον ανησυχεί τον κύριο Παπαδάκη ο συγκεκριμένος φασισμός, βλέπω. Ο κοινοβουλευτικός δεν τον προβληματίζει, είτε είναι ιδεολειπτικός ή εκ του πονηρού. Δεν θεωρώ ότι έχουμε κοινοβουλευτικό φασισμό. Θα στενοχωρήσω το φίλο μας, αλλά το είπα και εξ αρχής ότι μια πρόταση εκδοχών κάνω και τη χαίρομαι αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι ζωντανή συζήτηση με τους ακροατές. Δεν σημαίνει ότι η ανάλυση μου είναι καλύτερη, κύριε Σαχίνη, ούτε σημαίνει. Τουλάχιστον πιστέψτε μου όμως, είναι πάντα με γνώμονα αυτό που προτεραιοποιώ. Όχι, όχι, κύριε Παπαδάκη, για μένα έχει ενδιαφέρον, είστε πολιτικός επιστήμονας, να ανιχνεύσετε αυτούς από ένα τμήμα, δεν εκφράζουν όλους, από ένα τμήμα σημαντικό των ακροατών. Κάποιες απόψεις. Λέει ο Θάνος. Το κοινοβούλιο λειτουργεί. Δεν νομίζω ότι έχουμε κοινοβουλευτικό φασισμό. Άμα σας πειράζουν και οι ψηφοφόροι, να τους καταργήσουμε την ψήφο. Ξαναλέω για την ακροαριστερά, δεν μιλάει κανένας σας. Η ανάλυση σας υποκρύπτει σκοπιμότητες. Εντάξει τώρα, Θάνο. Τι να πω εγώ τώρα. Στο φίλο το Θάνο να πω ότι προσωπικά, γιατί εδώ προσωπικά καλούμε να απαντήσω, ουδέποτε ήμουν υπέρμαχος θεωρίας των δύο άκρων. Μάλιστα. Λευτέρης, καλά κάνουν κύριε Δημοκράτη Παπαδάκη της Δεκάρας. Οι φασίστες έδιναν τους Έλληνες όταν αντέδρασαν στην εκχώρηση του ονόματος Μακεδονίας. Οι φασίστες έβριζαν τον ελληνικό λαό αποκαλώντας τον ετερόκλητο όχλο. Οι φασίστες έγραψαν, ξέρεις πού, τη βούληση του λαού στο δημοψήφισμα. Για τους φασίστες του κοινοβουλίου, έχεις να πεις κάτι, να μην πω τίποτα για τα πτυχία σου. Μισό λεπτό. Ο Λευτέρη, το ακούω με ενδιαφέρον. Αλλά να θυμόμαστε λίγο. Οι φασίστες και οι πρόγονοί τους κατέκαψαν από πάνω μέχρι κάτω την Ελλάδα. Γιατί μάλλον πρέπει να ξαναπάμε στην αλφαβήτα. Μπερδευόμαστε λίγο. Ελάτε, κύριε Παπαδάκη. Απαντήσατε ήδη, κύριε Σαχίνη. Τον ακούω και εγώ με ενδιαφέρον το Λευτέρη. Δεν θα συμφωνήσουμε. Θα τον στενοχωρήσω. Με ποια άποψη? Ότι προφανώς εγγύρει δύο διαφορετικά ζητήματα. Το ζήτημα της αντιπροσώπευσης, δηλαδή βάζει το ζήτημα του δημοψηφίσματος. Αν έγινε σεβαστό το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, χωράει πολλές ερμηνείες. Έχει δώσει απαντήσει στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε την κυρία ευθύνη. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ για να απαντήσω. Συγγνώμη, κύριε Παπαδάκη, ούτε εγώ είμαι εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Λησμονούν όλοι όμως ότι είχαμε εκλογές το Σεπτέμβριο. Ας μαυρίζαν το ΣΥΡΙΖΑ. Ας μαυρίζαν το ΣΥΡΙΖΑ πριγκυπικά όλοι. Α, μην απέχαν και ας το μαυρίζαν. Α, το μαυρίζαν λοιπόν πριγκυπικά. Ένα, δύο. Εάν δηλαδή εφάρμοζε τελικά το όχι, είναι βέβαιο ότι θα τον ακολουθούσε, το έχω ξαναθέσει. Τρία, το ναι, τα μνημόνια δηλαδή, δεν τα ψήφισε μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος το επέβαλε το τρίτο, το ψήφισαν όλοι μαζί, πλην κουκουέ, πλην Λακεδαιμονίων. Τέσσερα, πολύ βασικό, και αυτό είναι το κριτήριο διαχωρισμού φασίστες μες στη Βουλή, φασίστες εκτός Βουλής. Το όρο alt-right δεξιά τον έχω ακούσει μόνο από αριστερούς. Καθόλου τυχαία η ανάλυση του κυρίου Παπαδάκη, λέει. Δεν αρμόζει στη νίκη όμως αυτό. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, κύριε Σαχίνη. Ο όρος αυτός είναι ένας πια λελογισμένος και παραδεδειγμένος όρος, κυρίως στην Αμερική. Προφανώς
οι όροι από πού προκύπτουν, προκύπτουν από ερευνητικά δεδομένα και παίρνουν χαρακτηριστικά θεωρίας. Εμείς, για παράδειγμα, έχουμε αναπτύξει με την ερευνητική μου ομάδα αναφορικά με κάποια τέτοια φαινόμενα τον όρο Disengaged Self, δηλαδή το θεσμικά αποσυναρτημένο εαυτό, που θα μπορούσε να ερμηνεύσει ένα χρόνο κάποια τέτοια φαινόμενα. Έτσι. Πάντως, είναι ένας εδρεωμένος όρος, τον οποίο επειδή βρίσκω και ας αναζητήσει ο φίλος ακροατής, ας αναζητήσει τι θέση είχε πάρει για το ζήτημα των αμβλώσεων η Νίκη και σε σχέση με τις αναφορές των τραπ. Μάλιστα, λέει εδώ ο Περικλής. Δηλαδή είναι σκληρή ατζέντα της Νίκης. Μπράβο σας. Σκληρό είναι να θέλεις να κάνουν Ελληνόπουλοι οι Έλληνες και να μην γίνουμε Ισλαμαμπάντ. Κύριε Παπαδάκη. Α, εδώ πάμε σε μια πολύ μεγάλη συζήτηση, κύριε Σακίνη, και δεν νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω σε ένα λεπτό. Θα το επιχειρήσω. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, θέλουμε ή δεν θέλουμε, είναι πολυπολιτισμικές. Το ζήτημα δηλαδή της αναγνώρισης της διαφοράς, εθνοπολιτισμικής διαφοράς, είναι κρίσιμο για την κοινωνική συνοχή την ίδια. Δεν είναι επιλογή θα γίνουμε ή δεν θα γίνουμε. Τώρα από εκεί και πέρα, εδώ εγείρεται και ένα ζήτημα, επιτρέψτε μου τον όρο, δεν μαλώνω τον ακροατή, συζητάμε Ισλαμοφοβία, την οποία δεν συμμερίζομαι. Μάλιστα. Άλλος φίλος. Και έτσι άμεσα ξεχάστηκαν οι πράκτορες του προξενείου στη Ροδόπη. Πλέον το σύστημα ανακάλυψε νέους εχθρούς, τους ακροδεξιούς. Λέει ο Κώστας, κύριε Παπαδάκη. Να πω στο φίλο τον Κώστα ότι πιθανόν ανήκω κι εγώ στο σύστημα. Δεν έχω πολιτευτεί ποτέ, αλλά πιθανόν ανήκω στο σύστημα. Σε κάθε περίπτωση, προσωπικά εξέφρασα τους λόγους για τους οποίους με προβληματίζει ιδιαίτερα η είσοδος των Σπαρτιατών, ειδικά των Σπαρτιατών στην Βουλή. Αν ξεχάσαμε το τι έγινε με τη Ροδόπη, το οποίο πρέπει να έχουμε και σαφείς αποδείξεις, αλλά σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον σε δημόσιες τοποθετήσεις μου, το έχω πει, προφανώς δεν είχε καμία υποχρέωση να με ακούσει ο φίλος μας, ότι το ζήτημα παρέμβασης του τουρκικού προξενείου, αν αποδειχθεί σε εκλογική αναμέτρηση, δηλαδή παρέμβασης τρίτης χώρας σε ανεξάρτητη χώρα, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είναι και ούτε πρέπει να τελειώσει, αλλά να γίνει πιο νυφάλια η συζήτηση από εδώ και πέρα και σε σχέση με την ελληνική πολιτική στην Θράκη και σε σχέση με την πολιτική αναφορικά με την ενσωμάτωση της ελληνικής μουσουλμανικής μειονότητας, γιατί προφανώς αυτό έχουμε, δεν έχουμε τουρκική μειονότητα. Μάλιστα, μάλιστα. Μην κουράζεστε, υπάρχουν και πιο απλοί τρόποι, ιδίως για συγκεκριμένους χώρους, διότι εδώ ξαναλέω, ξαναπάμε στην αλφαβήτα, δεν είμαι εγώ ούτε εσείς που ομνίουν πίστης το πιστεύω του Παπαδόπουλου, αλλά να θυμούνται ποιοι πήγαν στον Εύρο και κάνανε συνεννοήσεις με την Τουρκία απέναντι μέχρι και αποχώρηση της μεραρχίας της ελληνικής από την Κύπρο. Η απογονή τους είναι εδώ. Γιατί είστε καλή ιστορική γνώση, κύριε Σακίνη. Ξεχνιόμαστε. Ξεχνιόμαστε στο δημόσιο διάλογο. Λοιπόν, προφανώς και υπάρχουν ερωτήματα που κατά τη γνώμη μου κρύβουν αγωνίες, λέει κάποιος. Δηλαδή, να επιβάλλουμε τη woke αντίληψη σε μια κοινωνία που είναι σε εντελώς μήκος κύματος, τότε να ξέρετε ότι οι φασίστες είναι πάρα πολλοί. Εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό, διότι πολυπολιτισμικές λέτε, κύριε Παπαδάκη. Τι σημαίνει αυτό? Να χαθεί η ιδιοσυστασία και η ταυτότητα λαών, να χαθεί ακόμη και η τοπικότητα Κρητικού, Πελοποννήσιου, Ρουμελιώτη, στο όνομα του πολυπολιτισμικού. Αυτές είναι γνήσιες αγωνίες, όπως αντιλαμβάνεστε. Είναι γνήσιες αγωνίες, αλλά δεν προφανώς, επειδή ξέρετε τις απόψεις μου, κύριε Σακίνη, αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση να ξέρει ο φίλος ο Κροατής, πολυπολιτισμικότητα είναι κάτι που υφίσταται, υπάρχει. Υπάρχει με την έννοια ότι συμβιώνουν διαφορετικού εθνοπολιτισμικού background άνθρωποι στην ίδια χώρα. Έτσι. Δεν σημαίνει κατά κανένα τρόπο απώλεια ή τουλάχιστον από τη δικιά μου τη μεριά πρόταση απώλεια ταυτοτικών στοιχείων. Αλίμονο. Μάλιστα. Έτερον εκάτερον. Η διαχείρισή της όμως συνδέεται με την κοινωνική συνοχή. Πώς θα το κάνουμε? Άλλος φίλος, ο Φώτης, λέει καλημέρα. Βάσει στοιχείων ψήφισαν περίπου από τα 11 εκατομμύρια πληθυσμού μείον τα παιδιά, αν δεν κάνω λάθος, τα 9 εκατομμύρια. Οπότε φαντάζομαι δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι θα μας κυβερνήσει ό,τι αποφάσει η πλειοψηφία. Απλά μαθηματικά είναι. Θα ήθελα την άποψη του κυρίου Παπαδάκη για το θέμα, διότι εγώ πιστεύω ότι είναι εκλογή μονοαρχία, όπως το έχει αναδείξει ο καθηγητής κ. Κοντογιώργης. Μισό λεπτό, κύριε Παπαδάκη. 11 εκατομμύρια ο πληθυσμός. 9 εκατομμύρια οι εγγεγραμμένοι στο εκλογικό σώμα. Ψηφίσαν επισήμως περισσότεροι από 4,5 εκατομμύρια. Και ο πρώτος έχει πάνω από 2 εκατομμύρια. Παιδιά, αυτό είναι το σύστημα. Τι δεν καταλάβατε? Δεν αναφέρεται πουθενά ότι άμα ψηφίσουν από τους εγγεγραμμένους
οι 50 ή λιγότερο από το 50% οι εκλογές είναι άκυρες. Γιατί μπερδεύεστε? Δεν το καταλαβαίνω. Θα είχα και εγώ δεν το καταλαβαίνω, κύριε Σαχίνια, αν μου επιτρέπετε. Πρόβλημα θα είχαμε αν απαγορευόταν σε κάποιον να ασκήσει το δικαίωμά του. Αν επιλέξει κάποιος ή οποιοδήποτε λόγο που είπα και πριν ότι είναι σεβαστός, να απέχει, εκχωρεί ένα δικαίωμα. Εις γνώσου το εκχωρεί το δικαίωμα. Από εκεί και πέρα λοιπόν, αυτή είναι η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Διεθνώς για τα εκλογικά συστήματα ευχαρίστως να συζητήσουμε. Πράγματι, εκλογική, η απλή αναλογική είναι ένα πιο αντιπροσωπευτικό σύστημα, ενώ η ενισχυμένη θεωρείται ότι διασφαλίζει πιο συνεκτικές κυβερνήσεις. Αυτή είναι γκρόσο μόντο η επιχειρηματολογία. Στην απλή αναλογική, τι έγινε, κύριε Σαχίνη? Βγήκε η Νέα Δημοκρατία πρώτη με 146 έδρες, παραλίγο να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Μάλιστα. Έγινε έτσι. Έτσι έγινε ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Γρηγόρης. Κύριε Παπαδάκη, είναι ένα συνολικότερο της μετατόπισης του εκλογικού και πολιτικού χάρτη όπως σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αυτό θα ζήσουμε από εδώ και στο εξής. Και μπρος στις μεγάλες προκλήσεις. Εδώ λέει ο κόσμος ο ίδιος αλλάζει. Έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Έχεις γεωπολιτικά σχάση μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Πώς θα πορευτεί η χώρα? Αυτό και αν είναι ερώτημα. Και τον ευχαριστώ θερμά. Με προβληματίζει και εμένα. Δεν έχω εύκολες απαντήσεις. Προφανώς δεν έχω εύκολες απαντήσεις. Σε ένα πολυπολικό κόσμο, στον οποίο μπαίνουν και νέα διακύβευματα που θα επηρεάσουν την ταυτότητά μας. Αν το εργασιακό, για παράδειγμα, είναι ταυτοτικό στοιχείο και είναι. Ζητήματα που έχουμε συζητήσει μαζί στην εκπομπή σας, κύριε Σαχίνη, για την επισφάλεια της απασχόλησης που αναμένεται να αυξηθεί με την έλευση ψηφιακής οικονομίας, είναι ζητήματα που θα τα περίμενα και εγώ ως πολίτης να είναι εντονότερα στη δημόσια συζήτηση, την οποία όμως δεν την επιβάλλω εγώ, την παρακολουθώ και προσπαθώ να την αναλύσω. Είναι προκλήσεις που τις έχουμε μπροστά μας. Έχουμε ένα πολυπολικό κόσμο, ο οποίος αναδιατάσσεται και αναδιατάσσεται και γεωπολιτικά, και απέναντί μας δεν έχουμε την Ελβετία, έχουμε την επιθετικά, μαξιμαλιστικά αναθεωρητική Τουρκία, που ο αναθεωρητισμός στην Τουρκία είναι δόγμα συνολικό και διαπερνά όλο το φάσμα το πολιτικό της Τουρκίας, και αυτή τη στιγμή στην Τουρκία έχουμε το πιο υπερεθνικιστικό κοινοβούλιο στην ιστορία της Τουρκίας. Αν δεν μας προβληματίσουν όλα αυτά, και προσωπικά ως πολίτη θα περίμενα περισσότερο δημόσιο διάλογο για αυτά, λυπάμαι που δεν τον είχαμε, εύχομαι στην επόμενη Βουλή και πιο νυφάλιο με τα διαφορετικά επιχειρήματα να τον έχουμε. Τώρα, θα κλείσω με ένα ερώτημα σήμερα και θα τα ξαναπούμε αύριο 10 και 4. Σας δέσμευσα στον αέρα, σας την έφερα κοινώς. Λοιπόν, χαρά μου είναι, κύριε, με το εξής ερώτημα. Κατά τη γνώμη του κυρίου Παπαδάκη, αυτή η οκτοκομματική Βουλή θα είναι πιο ενδιαφέρουσα από προηγούμενες λόγω της πολυφωνίας, ή μπορεί να καταστεί τροχοπέδι ακριβώς επειδή αυτή η πολυφωνία μπορεί να αγγίζει τα όρια της γραφικότητας? Και δεν λέω μόνο, λέει, από τους αναμενόμενους, διότι ο ένας θα παρασύρει τον άλλον. Λέω για όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Αυτό και αν έχει ενδιαφέρον, αλλά είναι ή και στα προβλέψιμα. Ενδιαφέρον έχει μια οκτοκομματική Βουλή έτσι κι αλλιώς. Έχει μια πολυφωνία. Δεν ισχυρίζομαι ότι όλες οι φωνές, τουλάχιστον προσωπικά σε επίπεδο αξιολογικής κρίσης, είναι ευχάριστες. Δηλαδή, είπα προηγουμένως για τους Σπαρτιάτες, μην τα ξαναπώ. Περιμένουμε να τους ακούσουμε βέβαια έτσι, αλλά ήδη υποψιαζόμαστε. Από εκεί και πέρα, η πολυφωνία δημιουργεί ένα πλουραλισμό. Θα δημιουργήσει βέβαια και πιέσεις στο κυβερνών κόμμα, γιατί θα πιέζεται και από την κεντροαριστερά που θέλει να αναταχθεί, και από την αριστερά και από τα δεξιά του. Άρα θα έχει πολλαπλές πιέσεις στο κυβερνών κόμμα, και αυτό από μόνο το επίσης δημιουργεί ενδιαφέρον. Θα την παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον και μένει να φανεί πώς θα εξελιχθεί. Να ευχηθώ καλό κουράγιο σε όποιον εκλεγεί πρόεδρος της Βουλής, βέβαια. Μάλλον θα είναι ο κύριος Στασούλας πάλι. Από ό,τι ακούγεται, γιατί εδώ τώρα από σιγουράκια και διαρροές μέχρι τα απόγευμα στις 5 ώρα θα ξέρουμε τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θέλω να κλείσω σήμερα με αυτό που μόλις είπατε τώρα. Μέχρι τώρα, και με ψυχρή ανάλυση της πολιτικής επιστήμης, και φαντάζομαι δεν διαφωνήσετε, οι περισσότεροι τα πειρά τους τα έστρεφαν σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Εγώ δεν θα πω καλός ή κακός, αξιολογικά. Η κυβερνώσα παράταξη στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ΜΕΡΑ, λόγια όσοι ήταν στη Βουλή, στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η Ελληνική Λύση είχε έναν άλλο δρόμο. Θεωρείτε ότι με αυτή τη σύνθεση. Α, και τα μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα. Που μου λέει εδώ πέρα ο Κωστάκης ακούγοντάς μας. Θεωρείτε ότι αυτό το αφήγημα αλλάζει πια? Τι εννοώ? Έχετε μια πανίσχυρη κυβέρνηση, όχι απλά με αυτοδυναμία, αλλά με αυξημένο αριθμό βουλευτών, η οποία, είπατε σωστά, έχει από τα δεξιά της τρεις σχηματισμούς.
Έχει το διαγωνισμό των κομμάτων της αντιπολίτευσης ποιος θα είναι η ενδυνάμει αξιωματική αντιπολίτευση, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Έχετε το ΚΚΕ με τη σταθερά του. Εδώ τώρα αλλάζουν οι όροι προς τα που θα πηγαίνει η κύρια απεύθυνση των βελών. Ναι, νομίζω ότι αλλάζουν, κύριε Σακίνη, με την έννοια ότι θα πιεστεί πολύ η κυβέρνηση, γιατί θα πιέζεται από δύο μεριές, από πολλές μεριές στην πραγματικότητα, και εξηγούμε. Θα πιέζεται από την κεντροαριστερά και λόγω του ανταγωνισμού της κεντροαριστεράς για το ποιος θα καταστεί επικυρίαρχος στην αντιπροσώπευση του χώρου της κεντροαριστεράς. Θα πιέζεται από τα αριστερά, θα πιέζεται πολύ από τα δεξιά της, γιατί είναι, όπως σωστά είπατε, τρεις κομματικοί σχηματισμοί μέσα στην Βουλή. Συνεπώς θα έχει πολλαπλές πιέσεις. Κανείς θα μπορούσε να πει ότι αυτός ο κατακαιρματισμός από την άλλη μεριά τη διευκολύνει. Γιατί όταν σε πιέζουν όλοι από όλες τις μεριές, δεν βγαίνει μια κύρια συνισταμένη. Δεν είναι τόσο σίγουρο, με ποια έννοια, ότι είναι και οι ίδιες οι πραγματικές προκλήσεις που την προστάτησε η κυβέρνηση. Και δεν είναι λίγες. Είπα για την πραγματική οικονομία, είπα για τα εθνικά θέματα, είπα και για τα επεσχημένα, κύριε Σαχίνη. Έχει υποσχεθεί πράγματα τα οποία ταιριάζουν σε ένα μοντέλο συνδυασμού μιας φιλελεύθερης οικονομικής πολιτικής και μιας εμπράγματης κοινωνικής πολιτικής. Δεν είναι εύκολη εξίσωση, ξέρετε. Και ειδικά όταν περιορίζεται η δημοσιονομική ευελιξία. Μάλιστα. Θα κλείσω. Εδώ βλέπω, και αυτό το αφήνω ανοιχτό για αύριο, το βλέπω όμως πάρα πολύ έτσι έντονο να ακούγεται. Είστε σίγουρος, λέει, για την αντίληψη περί πολυπολιτισμικότητας? Αυτή, κατά τη γνώμη, λένε εδώ αρκετοί ακροατές, είναι επιβολή των ελίτ από πάνω. Ο κόσμος σε αυτό αντιδρά, διότι αισθάνεται ότι χάνει την ταυτότητά του. Μήπως τελικά, κύριε καθηγητά, λέει, τα έχετε μπλέξει, η παγκοσμιοποίηση είναι αυτή που κονιορτοποιεί τις κοινωνίες των ανθρώπων? Δεν τις έβγαλε μπροστά, τις πήγε πιο πίσω. Άλλος φίλος, ο Νίκος, ο αναμάρτητος πρώτος από το Λονδίνο, Νίκος, το λίθο βαλέτο για όλα τα κόμματα. Για όλα. Για την παραδοσιακή δεξιά που είναι και η συζήτηση, μεγάλες προδοσίες της, είτε δια της παρουσίας της, είτε δια της απουσίας της. Δεν είναι καλύτερα τα πράγματα για το χώρο του κέντρου και της αριστεράς σε αυτό το θέμα. Κλείστε λοιπόν εσείς τώρα, κύριε Παπαδάκη, γιατί είδατε η ατζέντα έχει μετατοπιστεί, έτσι. Τόση ώρα, λέει, ο κύριος Παπαδάκης κράζει τους Σπαρτιάτες και τώρα στο τέλος λέει ας τους δούμε. Δεν το είπε έτσι. Ήμουν ξεκάθαρο στο τι περιμένουμε να δούμε. Δεν μπορώ να προβλέψω, δεν είμαι μάντης. Δεν τους κράζω, αναλύω. Επίλογο, κύριε Παπαδάκη. Κύριε Σαχίνη, είχαμε μια εκλογική αναμέτρηση, όπως φάνηκε και από την πολύ ζωντανή συζήτηση που μου κάνατε τη χαρά να μοιραστώ με τους ακροατές σας, προφανώς με τις διαφωνίες και τις συμφωνίες. Είχαμε μια εκλογική αναμέτρηση που εξέβαλε σε ένα πολύ ενδιαφέρον από μεριά πολιτικής ανάλυσης, έτσι, κοινοβούλιο. Έχουμε συγκεκριμένες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε ως χώρα. Έχουμε μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Αυτό θα εξελίσσεται, θα είναι εκτατικό. Δεν μπορούμε σήμερα το πρωί να κάνουμε μια απόλυτη πρόβλεψη ότι θα οριστικοποιηθεί κάπου εκεί. Τα πράγματα αλλάζουν. Ο φίλος ο Νίκος από το Λονδίνο ξέρει πολύ καλά, για παράδειγμα, γιατί μιλήσαμε για την ενίσχυση της κεντροδεξιάς και της δεξιάς διεθνώς, ξέρει πολύ καλά ότι όποτε και να γίνουν εκλογές στη Νέα Βρετανία, στη Μεγάλη Βρετανία, η πρόβλεψη είναι ότι θα σαρώσουν οι εργατικοί. Άρα δεν είναι μόνο διάστατο πράγμα. Και ένα σχόλιο για την πολυπολιτισμικότητα. Δεν την αναφέρω κανονιστικά, την αναφέρω περιγραφικά. Το δεν έχουμε πράγματι συμπολίτες μας με διαφορετικό εθνοπολιτισμικό κεφάλαιο. Έχουμε ή δεν έχουμε? Δεν έχουμε να κάνουμε με τη διαπολιτισμικότητα, που είναι πιο κανονιστικός όρος, με την οποία ίσως παρόδο συμφωνώ ως προσέγγιση για λόγους κοινωνικής συνοχής. Έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο. Το φαινόμενο αυτό είναι ότι συνυπάρχουν μέσα στην ίδια κρατική υπόσταση. Τα έχουν γράψει πάρα πολύ καλά, ειδικά οι θειασότες του ηθικού φιλελευθερισμού, και η Μιλίνκα και οι άλλοι, συνοικούν άνθρωποι με διαφορετικό κοινωνικό εθνοπολιτισμικό background. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι παγκόσμιο. Το πώς προέκυψε, με τις μετακινήσεις πληθυσμών, κτλ. Το αν έπαιξε ρόλο η παγκοσμιοποίηση, προφανώς και έπαιξε. Το έχουμε εδώ μπροστά μας, ναι. Το ερώτημα είναι πώς το διαχειριζόμαστε.